Φίλες και φίλοι μου, πολίτες του Δήμου Ζηρού, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας συνάντηση. Η σημερινή είναι μια ξεχωριστή συνάντηση και ξεχωριστή ομιλία. Σήμερα θα πούμε αλήθειες με θάρρος. Γίνεται η σημερινή ομιλία σήμερα μετά το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής και λίγο πριν την τελική αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής που θα κρίνει, η αναμέτρηση αυτή θα κρίνει το μέλλον του Δήμου και το μέλλον του τόπου μας. Εμείς από αυτό το βήμα σας ζητήσαμε πριν από λίγες ημέρες να μας εμπιστευτείτε για να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Εσείς την περασμένη Κυριακή αποφασίσατε ότι αυτός ο τόπος θα συνεχίσει την πορεία του μπροστά. Με τη δύναμή σας βρεθήκαμε μια ανάσα από το να κόψουμε το νήμα. Λιγότερες από 100 ψήφοι μας στέρισαν την νίκη. Με την ψήφο σας όμως στείλατε το μήνυμα της νίκης. Το μήνυμα είναι ότι ο Δήμος Ζηρού είναι ισχυρός και έτσι θα παραμείνει. Έτσι θα συνεχίσει και την επόμενη τετραετία. Σεβόμενοι απόλυτα την ετοιμιγωρία σας, σας λέμε με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν θα προδώσουμε ποτέ την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Σας ευχαριστούμε όλοι από καρδιάς για το μεγάλο ποσοστό, στο 49% που δώσατε στην παράταξή μας κατά τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών. Αποδείχθηκε έτσι ότι επιβραβεύσατε το έργο, την καθημερινή δουλειά, τη μεθοδικότητα και τη διαφάνεια με την οποία διοικήσαμε το Δήμο. Στις εκλογές της περασμένης Κυριακής στείλατε και ένα ακόμα σαφές μήνυμα, το οποίο ούτε το παραβλέπουμε, αλλά ούτε το προσπερνάμε. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά και αποτελεσματικά. Να βελτιώσουμε τη λειτουργία σε όλους τους τομείς. Αποτελεί δέσμευση ευθύνης λοιπόν ότι εμείς θα κάνουμε όλα όσα χρειάζονται. Στις εκλογές περασμένης Κυριακής στείλατε όμως και ένα δεύτερο μήνυμα πολύ ήχηρο. Μήνυμα αποδοκιμασίας των πρακτικών του παρελθόντος που έφεραν το Δήμο σε δυσχερή θέση. Την προσεχή Κυριακή η ψήφος όλων μας είναι ψήφος ευθύνης. Καλούμαστε να ολοκληρώσουμε το αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου που αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα να μην επιστρέψει ο τόπος μας στο παρελθόν. Τώρα ήρθε η κρίσιμη ώρα της επιλογής. Ήρθε η ώρα της τελικής εντολής. Της εντολής που θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη σας στη Δημοτική Αρχή. Μια εμπιστοσύνη όμως που είναι οικοδομημένη σε στέρεες βάσεις και όχι σε κούφια και ψεύτικα λόγια. Εμείς φίλοι μου, όπως και έχω ξαναπεί, δεν ήταν εύκολα τα 5 χρόνια της θητείας μας. Το ξέρετε όλοι καλά αυτό. Υποχρεωθήκαμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα που φόρτωσε στους πολίτες και στο Δήμο μας η προηγούμενη διοίκηση του κ. Γιολδάση. Παραλάβαμε ένα Δήμο με πολλά βάρη από το χτες.
με κακοδιαχείριση, χωρίς οργάνωση, με καμία αποτελεσματικότητα. Ένα Δήμο με σκάνδαλα και αναξιοπιστία. Τα σκάνδαλα των λογαριασμών ίδρυυσης, οι απλήρωτες δικαστικές αποφάσεις που έχουμε πει πολλές φορές, αυτά να ξέρετε ήταν απλά η κορυφή του παγόβουνου. Παραλάβαμε ένα Δήμο δίχως κατεύθυνση και όραμα, που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμη και τα στοιχειώδη προβλήματα της καθημερινότητας. Μέσα από αυτό το αρνητικό περιβάλλον θέσαμε προτεραιότητες, σχεδιάσαμε ένα-ένα τα βήματά μας. Δουλέψαμε σκληρά και καλύψαμε το χαμένο έδαφος. Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά του Δήμου με σωστή διαχείριση και με εξοικονόμηση των πόρων. Παράλληλα όμως, καταφέραμε να υλοποιήσουμε μια σειρά από μεγάλα και μικρά έργα σε όλη την έκταση του Δήμου, σε κάθε δημοτική ενότητα και σε κάθε χωριό. Μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα του Δήμου. Κυρίως όμως, αυτό που κάνουν είναι ότι δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή του πορεία. Τα μικρά έργα που έχουν γίνει έχουν ξεχωριστή σημασία. Αλλάζουν την καθημερινότητα στα χωριά μας, βελτιώνουν το επίπεδο ζωής, εξυπηρετούν τους κατοίκους και ουσιαστικά δίνουν ζωή στους οικισμούς. Εσείς τα ζείτε και τα βλέπετε. Είναι χειροπιαστά. Τα βλέπετε στις πλατείες που πίνετε τον καφέ σας, στους δρόμους που κινείστε, στις παιδικές χαρές που πηγαίνετε τα παιδιά σας, στα σχολεία, στους χώρους άθλησης. Η πλατεία άλλωστε που είμαστε τώρα και την επισκέπτονται καθημερινά και τη χαίρονται εκατοντάδες συμπολίτες μας όλων των ηλικιών, αλλά και επισκέπτες. Ποτέ, να ξέρετε, δεν είχαν γίνει τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και σε μάλιστα σε μία εποχή κρίσης και μνημονίων. Μνημόνια όχι μόνο, όπως έχουμε πει, για τους ιδιώτες, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση. Έργα που αφορούν όλους τους τομείς. Την ίδρυυση, την αποχέτευση, το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική, τις σχολικές και αθλητικές υποδομές, τον πολιτισμό. Έργα που καθιστούν το Δήμο μας σύγχρονο και λειτουργικό και τους δημότες συνεχώς και πιο περήφανους που ζουν σε αυτόν τον Δήμο. Αναμφίβολα, φίλοι μου, αναμφίβολα όμως έγιναν και λάθη και σίγουρα δεν προλάβαμε να τα κάνουμε όλα όσα θέλαμε. Μαθαίνουμε όμως από τα λάθη μας. Προσπαθούμε να τα διορθώσουμε και μέσα από το διάλογο μαζί σας γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι. Γνωρίζουμε καλά ότι κατά τη θητεία μας δυσαρεστήσαμε και κάποιους από εσάς. Δεν είχαμε όμως, να ξέρετε, καμία πρόθεση απέναντί τους. Αλλά είχαμε την υποχρέωση να βάλουμε πάνω απ' όλα το γενικό συμφέρον. Το όφελος του Δήμου και του συνόλου των πολιτών είναι πάνω απ' όλα. Έχουμε αποδείξει ότι πιστεύουμε σε αξίες και σε αρχές και ότι πορευόμαστε με γνώμονα μόνο αυτές, χωρίς να υπολογίζουμε πολλές φορές και το πολιτικό κόστος αν υπάρχει. Προσωπικά, για τον εαυτό μου, εγώ ζω στη Φιλιππιάδα 45 χρόνια. Οι περισσότεροι με ξέρετε και σας ξέρω. Με τις ίδιες αρχές και αξίες, με τον ίδιο χαρακτήρα που πορεύτηκα όλα τα χρόνια, με τα ίδια πορεύτηκα και ως δήμαρχος. Έχω δείξει ποιος πραγματικά είμαι. Με τα θετικά μου και με τα αρνητικά μου. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Λένε διάφοροι ότι τάχα μου εμείς λειτουργούμε αφιψηλού. Πότε συνέβη αυτό να δούμε? Πότε συνέβη αυτό το αφιψηλού? Όταν οι πόρτες του γραφείου μας ήταν πάντα ανοιχτές για όλους? Όταν αμέσως τρέχαμε να λύσουμε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζονταν? Όταν προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε ανθρώπους του μόχθου που έχουν πραγματικές ανάγκες σήμερα? Εμείς, να ξέρετε, δηλώνουμε υπερήφανοι για το έργο μας.
Και είναι αλήθεια, φίλοι μου, ότι το έργο του Γιολδάση, του κυρίου Γιολδάση, σε 8 χρόνια είναι μηδαμινό και βέβαια όχι συγκρίσιμο με το δικό μας. Και επειδή δεν έχουν επιχειρήματα, πετούν λάσπη και συκοφαντούν. Εμείς την Κυριακή να τους δώσουμε την απάντηση που τους αρμόζει. Δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα για την εξυγίανση του Δήμου μας, αλλά και για να φέρουμε ένα νέο, πιο αισιόδοξο πνεύμα στον τόπο μας. Αγωνιστήκαμε για ένα καλύτερο αύριο. Αρνούμαστε όμως ακόμη και σήμερα που κατηγορούμαστε με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο να ακολουθήσουμε τον δρόμο της διαφθοράς, της εκμετάλλευσης και των ψεύτικων υποσχέσεων. Οι αντίπαλοι μας, να ξέρετε, δεν διστάζουν να εκμεταλλεύονται τις υπαρκτές ανάγκες του καθενός και της κάθε μίας ξεχωριστά. Τάζουν τα πάντα στους πάντες. Υπόσχονται πράγματα που γνωρίζουν ότι τα έχετε ανάγκη για να τους ψηφίσετε. Απαράδεκτο. Πέρα από τις ανέξοδες υποσχέσεις, έχουν περάσει στην προπαγάνδα του λέγε-λέγε και στο τέλος κάτι θα μείνει. Όμως να ξέρετε, η κακοδιαχείριση, η ανεπάρκεια και η ανικανότητα που έδειξαν τα χρόνια που διοίκησαν το Δήμο θα τους ακολουθούν για πάντα. Αυτό το γνωρίζετε όλοι καλά. Εμείς στο πρόγραμμά μας προτείνουμε για την πόλη της Φιλιππιάδας συγκεκριμένα πράγματα, κοστολογημένα. Καινούριο παιδικό σταθμό, υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Καραμαλή, τη δημιουργία κέντρου πολιτισμού, την ανάπλαση στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου, τη δημοτική βιβλιοθήκη. Προγραμματίζουμε αναπλάσεις σε όλη την πόλη και την είσοδό της και έχουμε δρομολογήσει έργα σε αθλητικούς χώρους και σε σχολεία. Από την άλλη πλευρά δεν ακούμε τίποτα. Το μόνο που ακούμε είναι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Συμφωνίες. Ολοκάθαρες συμφωνίες που δεν τρέπεται κανείς κιόλας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και συντεχνιακών συμφερόντων. Αυτό ξέρει, αυτό έκανε πάντα, αυτό προτείνει και πάντα. Το θέμα είναι εμείς. Θα τους το επιτρέψουμε. Σήμερα, φίλοι μου, θέτουμε ως στοίχημα την επόμενη κρίσιμη τετραετία. Είναι κρίσιμη γιατί δεν σηκώνει χαλαρότητα. Δεν σηκώνει λάθη. Δεν επιτρέπει άγνοια και ανεπάρκεια. Κυρίως όμως δεν επιτρέπει πισωγυρίσματα. Να ξέρετε ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη, αλλά και συλλογική, εάν ο Δήμος και ο τόπος μας οπισθοδρομήσουν. Δεν θα φταίνε κάποιοι άλλοι. Εμείς επιλέγουμε αυτούς που θα μας διοικήσουν. Με την ψήφο μας το κάνουμε. Εμείς έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι γνωρίζουμε και να σχεδιάζουμε και να διεκδικούμε και να υλοποιούμε. Κινούμαστε με συνέπεια και ευθύνη. Πέραν των έργων που έχουμε προγραμματίσει για την Φιλιππιάδα και το Δεσπρωτικό, έχουμε σχεδιάσει και δρομολογήσει έργα και παρεμβάσεις σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Δώστε μας εσείς τη δύναμη και εμείς δίνουμε δέσμευση τιμής ότι θα τα εκτελέσουμε στο ακέραιο. Καθαρά και έτοιμα. Σας ζητάμε λοιπόν, ως υπεύθυνοι πολίτες που είστε όλοι σας, να μελετήσετε προσεκτικά το έργο που έχουμε κάνει. Να δείτε το σχεδιασμό που έχουμε κάνει και να απαντήσετε. Ποιος δήμαρχος μπορεί αυτά να τα συνεχίσει και να τα ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Ποιος δήμαρχος δίνει προοπτική στον τόπο μας και εκπροσωπεί επάξια το Δήμο Ζηρού σε όλα τα επίπεδα?
Ποια δημοτική ομάδα μπορεί να οδηγήσει τον Δήμο και τον τόπο μας στη νέα, στη σύγχρονη εποχή? Την Κυριακή καλείστε να πάρετε μία καθοριστική απόφαση. Να επιλέξετε τον άνθρωπο που θα κατευθύνει τον Δήμο στη σωστή πορεία. Τον άνθρωπο που μπορεί αποδεδειγμένα να εξασφαλίσει τη σωστή τροχιά του με διαφάνεια, με εντυμότητα και αποτελεσματικότητα τα τελευταία 4 χρόνια, τα επόμενα 4 χρόνια. Να αναδείξετε αυτόν που αποδεδειγμένα λέει αλήθειες και δεν μοιράζει σε κανέναν ψεύτικες υποσχέσεις. Εγώ, να ξέρετε, έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας. Εμείς στις 2 Ιουνίου σας στέλνουμε όλους κοντά μας, ανεξάρτητα από ποια παράταξη ψηφίσατε. Στις εκλογές της Κυριακής δίνουμε τη μάχη της νέας γενιάς, τη μάχη των παιδιών μας που θα απολογηθούμε αύριο αν δεν κάνουμε κάτι σωστά σήμερα, να ξέρετε. Η ομάδα μας, η νέα πορεία για το Δήμο Ζηρού, όλοι μαζί, και οι 105 είναι εδώ σήμερα. Και τους ευχαριστώ. Παραμένουμε ενωμένοι και θα αγωνιστούμε με περισσότερη δύναμη και πίστη και δεν θα αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην γυρίσουμε πάλι στο χθες. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα και ζητούμε καθαρά τη στήριξή σας. Και έτσι θα στείλουμε όλοι μαζί το μήνυμα της νίκης, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της ετοιμότητας. Με την κρίση σας ενεργή και με το χέρι στην καρδιά, με τη συμμετοχή σας και όχι με την αποχή σας. Δώστε μας λοιπόν, δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε να σας υπηρετούμε. Απευθύνουμε λοιπόν σε όλους και σε όλες σας. Απευθύνουμε σε όλες τις δημιουργικές και θετικές δυνάμεις του Δήμου. Σε όλες και όλους εκείνους που επιθυμούν την πρόοδο και την προκοπή αυτού του τόπου. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε δεν περισσεύει κανείς. Πάμε μαζί και σας διαβεβαιώνω ότι θα τα καταφέρουμε. Εμείς στέλνουμε καθαρό και δυνατό μήνυμα της νέας μας προσπάθειας, της νίκης της νέας γενιάς του τόπου μας, της νέας νίκης του Δήμου και των πολιτών. Καθαρά και τίμια το αξίζουμε και θα το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Λίγα λόγια περιεκτικά. Αυτό θα γίνει. Κάτι τελευταίο. Πολύ συγκινημένος που όλη η παράταξή μας είναι εδώ σήμερα και τα 105 μέλη. Και τους ευχαριστώ και πάλι. Να ξέρετε κάτι όμως. Ότι το μέλλον του τόπου είναι στα χέρια μας. Μην αφήσετε την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη. Το οφείλουμε στις οικογένειές μας. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Όλοι μαζί η νίκη είναι σίγουρη. Οι σύμβουλοι να ανέβουν πάνω και οι υποψήφοι και οι τοπικοί και οι δημοτικοί να ανέβουν πάνω στο ποντάρι. Και γρήγορα.
πατάρει. Και επειδή δεν χωράει, εγώ να επιθυμήσω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους που με πιστεύτηκαν. Που με πιστεύτηκαν και δώσαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα που οδηγείται στη νίκη που έρχεται αυτή την Κυριακή. Εσείς να ξέρετε όμως ότι το μέλλον του τόπου είναι στα χέρια μας. Το οφείλουμε στις οικογένειές μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Το ξαναλέω, η νίκη είναι σίγουρη, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Thank you.